Και μετά την πολιτική και κοινωνική αναταραχή που βλέπουμε καθημερινά, καταγράφουμε καθημερινά να προκαλεί η πανδημία, πάμε στην οικονομική αναταραχή, την παγκόσμια οικονομική αναταραχή, Έλενα Λάσκαρη. Και θα ξεκινήσουμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε, με του οικονομολόγους εκεί να είναι σε κατάσταση σοκ. Στου καταναλωτέ κυρίω και τι κυβερνήσει. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα, με έναν παγκόσμιο εφιάλτη, ο οποίο κλειδονίζει, πιέζει πάρα πολύ και του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει, αλλά και τι κυβερνήσει πια. Στι ΗΠΑ η ανακοινώθηκε σήμερα πληθωρισμό 7%. Πόσο είναι χρόνια το... έχουν να δουν τέτοιο νούμερο? Από το 1982, υψηλό 40 ετών. Στι χώρε του ΟΟΣΑ, 38 χώρε, μέσο όρο 50,8%. Είναι υψηλό 25 ετών. Στη Ρωσία, 8,4% ο Και ο Πούτιν λέει, θα σα δώσω αύξηση τη συντάξη 8,6%. Mm -hmm. Στην Ελλάδα, Περιμένουμε αύριο πληθωρισμό πάνω από 5% και είδαμε τα γνωστά μπροσπίσω με το ΦΠΑ. Νωρίτερα. Μάλιστα, και δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα. Έχουμε Όχι... την ενεργειακή κρίση, Είναι η είναι καρδιά είναι του προβλήματο, ναι, ναι, είναι αλληλένδετο. Το, το πετρέλαιο λένε οι αναλυτέ σήμερα στο Reuters ότι θα φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι το 2022, είναι στα 85 την ώρα που μιλάμε. Έχει αποκλιμακωθεί κάπω η τιμή του φυσικού αερίου στα 65 με 75 ευρώ στη διάρκεια του έτου. Τα προθεσμιακά συμβόλαια, αλλά θυμίζω ότι ήταν 20. Επομένω το πρόβλημα παραμένει και δεν ξέρουμε πότε θα και πάμε να δούμε τους κλειδονισμού τώρα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρατηρούνται σε Πολλά μέτωπα ανά τον κόσμο, αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε εδώ. Ναι, ε, είναι το θέμα τη προσφορά και τη ζήτηση από τη μία μεριά και τη όμικρων mm. με τι νέε επιβαρύνσει που προκαλεί τι εφοδιαστικέ αλυσίδε από την άλλη πλευρά. Σπασμένε εφοδιαστικέ αλυσίδε λοιπόν. Οι κόμποι δεν λύνονται εύκολα με πολλαπλάσια προβλήματα. Από πού, από τα μικροτσίπ στα αυτοκίνητα. Ανακοινώθηκε σήμερα, για παράδειγμα, ότι η Volkswagen στη Γερμανία έγραψε το χαμηλότερο σημείο πωλήσεων των τελευταίων 10 ετών γιατί δεν είχε τσίπ να φτιάξει αυτοκίνητα. Ναι, δεν μπορεί να παραδώσει. Μέχρι τα κοτόπουλα και τι Πατάτες, τα McDonalds και στα KFC δεν έχουν κοτόπουλα και πατάτε τηγανιτέ για να σερβίρουν στου πελάτε του στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.